Η Μίνα Ορφανού εξομολογείται τα πάντα στην κάμερα του FDs. Είμαστε σε έναν πολύ δικό σου χώρο και έχουμε γύρω μας τους πινακές σου. Είμαστε νομίζω λίγο πριν από μια έκθεση που ετοιμάζω. Είναι για τους ορίζοντες. Όλα τα έσοδα θα πάνε στα παιδιά που είναι στο Ίδρυμα Ορίζοντες με το σύνδρομο Down και αυτιστικό πρόβλημα. Σε βλέπουμε ότι είσαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη. Είμαι. Και μαγιά μου που μπορώ και κάνω αυτή την κίνηση. Γιατί θα μπορούσα να κάνω μια έκθεση ζωγραφικής όπως έχω κάνει 10 και πάω για την 11η και να είναι όλα πάλι στη δική μου τσέπη. Που είχες πει ότι αν μου προτείνουν ξανά σκηνοθέτες ρόλους με ιδιαιτερότητες, ότι εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να ταυτίζομαι με την προσωπική μου ζωή σε ένα ρόλο. Ένα είδος τυποποίησης. Κοίτα, τυποποίηση δεν είναι, γιατί άμα το πάρουμε με τους ρόλους είμαι. Η επιλογή που διάλεξα να είμαι και να είμαι Μίνα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι έτερον ή κάτερον. Ας κάνουμε και κάτι καινούριο πλέον. Εσύ από τη δουλειά αυτή έχεις βγάλει λεφτά? Τίποτα. Τίποτα, γιατί μπήκα σε αυτό το χώρο όταν πλέον ξεκίνησε η Ελλάδα να παίρνει την κάτω βόλτα. Αλλά είμαι τυχερή όμως, απ' την άλλη, το ότι είμαι σε ένα θέατρο. Στη Φτωχούλα του Θεού. Πρεμιέρα έχουμε 29 του μηνός. Έχεις περάσει από διάφορα στάδια στη ζωή σου. Παιδί, γκέι και σήμερα γυναίκα. Σήμερα που έχεις καταφέρει να γίνεις αυτό που ήθελες, πώς βλέπεις όλα αυτά τα πίσω, όλα αυτά που έχουν συμβεί? Αυτό είναι, έχει σβήσει για μένα το κεφάλι. Έχει κλείσει. Απλά είναι καμιά φορά ότι σκεφτόμαστε τα παιδικά μας χρόνια. Ζούμε τώρα σε μια κατάσταση, το οποίο τρέχουμε, πανικόβλητοι όλοι και καμιά φορά λες, δεν είσαι καλύτερα πάλι να είσαι ένα παιδάκι και να είσαι πιο ξέχνιαστο? Σου ήταν δύσκολο στο να το αποδεχτείς και εσύ ίδια? Εγώ το έχω αποδεχτεί από την ημέρα που έχω γεννηθεί. Ξέρεις πόσα άτομα το έχουν αποδεχτεί σε ηλικίες που έχουν παντρευτεί και έχουν χωρίσει και έχουν πάει μετά να κάνουν τις αλλαγές τους? Υπήρξε μέσα σου αυτός ο φόβος για τους δικούς σου, για την οικογένειά σου, για τους γύρω σου? Γύρω από μένα δεν υπάρχει κανένας πέρα από τη μάμά μου και από τον μπαμπά μου. Ακόμα και τα αδέρφια μου τα βγάζω εκτός. Είπα, εγώ έκανα κάτι με οποιοδήποτε κόστος θα μπορούσε η μαμά μου, όταν έμαθε για μένα, να έχει πάθει μια καρδιακή προσβολή και να έχει φύγει από τη ζωή, εντάξει. Και να το είχα κρίμα στο λαιμό μου. Απλά ήταν η τύχη που με βοήθησε και δεν έγινε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν άλλα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας που πρέπει να βλέπουμε. Θανάτους, αρρώστιες και ένα σωρό άλλα πράγματα που καθυλώνουν μια οικογένεια. Δεν καθυλώνει μια αλλαγή, μια οικογένεια. Του το είπες, το καταλάβανε. Ο γονιός μπορεί να είναι εδώ και το παιδί να είναι χιλιόμετρα απέναντι, να πονάει και ο γονιός να πονάει. Γιατί το διαστάνεται. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να το διατυπώσει σε λέξεις? Όχι. Βέβαια υπήρξε νομίζω και περίοδος που δεν μιλάγατε. Δεν μιλάγαμε, γιατί και εγώ είμαι εγωίστρια. Πόσο καιρό κάνατε να μιλήσετε? 2 χρόνια. Όχι, εκείνη με έπαιρνε τηλέφωνο, εγώ δεν την έπαιρνα. Με νευρίαζε. Βρε μαμά, όλο με νευρίαζε. Όποτε την έπαιρνα τηλέφωνο με νευρίαζε. Τώρα έχει φαγωθεί. Να φύγω από την Αθήνα και να πάω να μείνω στην Κάλυμνο μόνιμα. Η ταυτότητά σου σήμερα τι γράφει? Μίνα Ορφανού. Την έχει κρατήσει την παλιά ταυτότητα? Όχι, την παίρνει το κράτος καλέ. Άρα όμως δεν έχεις κρατήσει και δεν θυμάσαι. Όχι, όχι, ναι. Να την κρατήσω, να την κάνω και μεγέννηση, να την βάλω στον τοίχο.